Οι πρώτοι ελεύθεροι σκοπευτές στήθηκαν στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το οποίο τότε ήταν στη Συμβολή των Οδών, Μάρνη, 3η Σεπτεμβρίου και Αβέροφ. Εκεί κατοικοέδρευε ο αδερφός του δικτάτορα, ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Ο ψυχίατρος Μανώλης Μιλωνάκης είχε το ιατρείο του στην οδό Αβέροφ δίπλα στο Πολυτεχνείο και περιγράφει την εικόνα όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί από την ταράτσα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Αυτό εδώ. Είχε πάνω φρουρούς, είχε σκοπευτές, τι είχε? Αυτό είχε, αν θέλετε, κάθε παράθυρο και πολυβολείο. Κάθε παράθυρο ήταν και ένα πολυβολείο. Και η ταράτσα ήταν, αν θέλετε, ήταν ένα κεντρικό πολυβολείο. Τα αποτελέσματα θα σας τα δείξω τώρα. Τα έχουμε μπροστά μας, εδώ. 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 Σημάδευαν περαστικούς, διαδηλωτές. Εδώ, εδώ. Προφανώς. Σημάδευαν ανθρώπους που είχαν την εντύπωση ότι θα πιθανολογούσαν ότι θα πάνε στο Πολυτεχνείο. Αυτό είναι από πυροβόλα. Είναι από πυροβόλα τα οποία ήταν εγκατεστημένα στα παράθυρα και στην ταράτσα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ο δικηγόρος Ιωάννης Κατσιέρης ήταν στην υπερασπιστική ομάδα των κατηγορουμένων στη δίκη του Πολυτεχνείου και επιβεβαιώνει ότι έπεσαν πυροβολισμοί από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Αυτό έγινε και έγινε και δίκη. Εκείνη η σφαίρα πήγαν να το καταλάβουν δια εισβολής οι ορισμένοι. Α, δεν το ξέρετε αυτό, ναι. Λοιπόν, πήγαν να καταλάβουν, να εισβάλλουν δύο ή τρεις φορές μέσα. Ο σκοπός ο χωροφύλαξ, μπήκε μέσα κι αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν ήταν πολύ μεγάλη η δύναμη και έκαναν χρήση όπλων. Έκαναν χρήση όπλων και τους απέτρεψαν. Δεν ξέρω με τι αποτελέσματα, αν επήλθε ανθρωποκτονία ή όχι. Πάντως δεν κατεδικάστη χωροφύλαξη εκεί στο Υπουργείο τότε Ιουλιανού Δημοσίας Τάξεως κάποιος για κάποια, είτε για το άσκοπο πυροβολή. Πάντως υπήρξε σφαίρα κάτω. Υπήρξαν χρήση όπλων, τελείωσε. Οι τραυματίες που δεν μπήκαν στο ιατρείο του Πολυτεχνείου κατέφυγαν για βοήθεια στις διπλανές πολυκατοικίες. Διαπιστώνω λοιπόν ότι υπάρχουν χτυπημένοι μπροστά στην πόρτα, μπροστά στο νούμερο 15, την οποία τη βρήκαν επειδή εξασφάλισαν, επειδή υπήρχε η πρωτοβουλία της χειρουργού να ανοίξει την πολυκατοικία είσοδο. Πίσω από την πόρτα, υπήρχε μία λίμνη αίματος. Έχουν συρθεί και έχουν μπει μέσα. Είναι λοιπόν οι χτυπημένοι, τρεις στον αριθμό, είναι αμέσως πίσω από την πόρτα. Αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν. Οι δύο είναι χτυπημένοι με σπασμένα πόδια.